Γεια σας. Είναι πάντα ωραίο όταν έχουμε καινούργια υλικά και διότι έχουμε καινούργια υλικά σε μια δισεύρετη απόχρωση και αυτή δεν είναι άλλη από την ελληνική παραλλαγή. Λοιπόν, εμείς κάναμε τη δική μας προσπάθεια με το Stego Shirt, αλλά η αγορά δεν είχε ανταποκριθεί. Ας δούμε λοιπόν πιο κλασικά Combat Shirt και ένα πολύ τίμιο στην τιμή του Combat Shirt σε ελληνική παραλλαγή είναι το Legend. Λοιπόν, έχει όλα τα κλασικά χαρακτηριστικά του Combat Shirt, δηλαδή ουσιαστικά ο λαιμός, η ώμη και τα μανίκια έχουν κρατηθεί από το υλικό, το ripstop, 80% βαμβάκι, 20% συνθετικό, που μας δίνει την αντοχή που χρειαζόμαστε σε αυτά τα σημεία, ενώ ο κορμός έχει αντικατασταθεί από πιο υδρόφοβο, στη συγκεκριμένη περίπτωση ένα μείγμα υλικού, όπως δηλώνει ο κατασκευαστής, είναι 60% βαμβάκι, 35% πολυεστερικό και 5% σπάντεξ. Το σπάντεξ είναι πολύ καλό υλικό, δίνει αυτή την αντοχή. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα υλικό που μας δροσίζει περισσότερο στο στήθος. Σκεφτείτε ότι αυτή η περιοχή πρακτικά καλύπτεται από το φορέα ή το γυλαίκο μάχης, στις μασχάλες που επίσης είναι ευπαθής περιοχή. Και από εκεί και πέρα έχουμε τα κλασικά μανίκια, εντάξει, το κολάρο μας σε μορφή μάου, κλασικά, τα φερμόρ. Μανίκια με τσέπη καλή, με πιέτα από τη μία πλευρά και βέλκρο για τα σήματά μας. Και ένα πολύ ενδιαφέρον χαρακτηριστικό είναι οι προσταφερούμενες επιαγωνίδες. Ουσιαστικά εδώ τοποθετούμε εσωτερικά αυτήν την επιαγωνίδα. Αν πειράζει, θα είναι η συσκευασία. Όποιος το παραλάβει θα ξέρει ότι θα παίξει και σε βίντεο το υλικό του. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν αυτή την επιαγωνίδα που είναι από αυτό το πολύ ωραίο υλικό, πολύ ανθεκτικό, μαλακό, με ένα σκληρό καυκαλάκι εκεί που χρειάζεται. Όταν λοιπόν θέλουμε να είμαστε πιο επιχειρησιακοί, απλά τοποθετούμε μέσα την ευαγωνίδα, τη σφραγίζουμε. Αλλά αυτό το κάνουμε πρώτου ξεκινήσουμε, έτσι, ή οπουδήποτε είναι. Λοιπόν, σφραγίζει πάρα πολύ καλά η ευαγωνίδα και είμαστε μια χαρά, χωρίς να μας κόβει την κυκλοφορία του χεριού, έχουμε την προστασία που θέλουμε και που τη θέλουμε. Επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι επιτέλους το μανίκι έχει βέλκρο κάτω. Δεν τα μαζεύουμε τα μανίκια ούτε χειμώνα ούτε καλοκαίρι, γιατί τα μανίκια είναι η προστασία μας. Και ίσα ίσα σφραγίζοντας το αυτό το μανίκι μειώνουμε πάρα πολύ τις απώλειες θερμότητας και αυτό έχει την αξία του. Λοιπόν, ένα πολύ τίμιο υλικό στο κομμάτι του Combat Shirt, επιχειρησιακού. Και ας δούμε και το αντίστοιχο επιχειρησιακό παντελόνι, πάλι από την ίδια εταιρεία, από τη Legend. Έχουμε ένα παντελόνι νέων προδιαγραφών, νέου τύπου, πέρα από τα BDU, ACU δηλαδή. Και τι συμπεριλαμβάνει αυτό? Καταρχήν να ξεκινήσουμε από πάνω, γιατί βρίσκουμε κάτι που το είχαμε αγαπήσει στα παλιά παντελόνια, εξαφανίστηκε λίγο την αγορά και τώρα πια το ξαναβλέπουμε. Και τι είναι αυτό? Είναι ψηλή μέση, μέση που φτάνει ψηλά για να προστατεύει και ενισχυμένη κιόλας με υλικό από μέσα, ούτως ώστε να δίνει και μια μαλακωσιά. Πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό αυτό. Επίσης καλά τα μεγάλα φιλίκια, ώστε να περνάει κατευθείαν η ζώνη η τύπου αλφατάφ πλέον εδώ. Το Combat Shirt μπαίνει μέσα. Τσέπες οριζόντιες, πιο βολικές από τις κάθετες, δεν φεύγουν πράγματα.
κλείσιμο με βέλκρο, ώστε να μας πληγώσει στην κοιλιά το οποιοδήποτε μεταλλικό κλιπ ή κουμπί. Φερμουάρ, ωραίο φερμουάρ με προστατευτικό εδώ, πλαστικό. Και μετά πάρα πολλές τσέπες, αφιστικά 10 τσέπες μετρήσαμε. Μια μεσαία ως μικρή τσέπη, και αυτή όμως με πιέτα που διευρύνεται στους μυρούς, βοηθάει πάρα πολύ για μικρό πράγματα που θέλουμε να βάλουμε. Η κολότσεπή μας πίσω, η κλασική. Και αμέσως κάτω και λίγο πιο προς τα έξω, η μεγάλη τσέπη μυρών, η οποία έχει το πλεονέκτημα του ότι μας δίνει και από μέσα μια μικρότερη θήκη, και επίσης ανοίγει και αυτή πάρα πολύ με την πιέτα, αν χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσουμε για περισσότερα υλικά. Τέλος, όπως επιβάλλει η σύγχρονη λογική, υπάρχει το τσεπάκι, το last ditch, ας το πούμε έτσι, στην κνήμη χαμηλά, τετραγωνισμένα από ό,τι το έχουμε συνηθίσει, αλλά αυτό πολύ βολικό, δεδομένου ότι το παντελόνι πλέον φοριέται έξω από το άρβυλο και σφραγίζει μάλιστα πολύ ωραία με αυτό το βέλκρο, όπως και τα μανίκια, εκεί που το χρειαζόμαστε, και έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον χαρακτηριστικό και εδώ είναι η ενσωματωμένη προσταφερούμενη γονατίδα, η οποία πάρα πολύ απλά, με την ίδια λογική που δείξαμε και πριν, μπορούμε να την έχουμε όταν τη χρειαζόμαστε και να τη βγάζουμε όταν είμαστε σε λιγότερο επιχειρησιακά καθήκοντα. Λοιπόν, πολύ καλό και αυτό σαν υλικό. Λοιπόν, μας φέρει την προστασία που χρειάζεται. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό, επειδή τέτοιες επιγονατίδες συνιστούσαμε και εμείς παλιά ως Stego Pad, αλλά εμείς προτείναμε βάλτε τις και ράψτε τις πάνω στο παντελόνι σας, για να τις έχετε ακριβώς το ύψος που θέλετε. Και φυσικά από πίσω ένα ζωναράκι για να σφίγγουμε όταν θέλουμε να σφίξουμε. Παλιά λέγαμε σφίγγουν οι κόλλοι, τώρα σφίγγουν τα γόνατα. Αυτά είναι τα δύσκολα. Λοιπόν, αλλά αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι πως αυτό θα έρθει στο ύψος ακριβώς. Δυστυχώς όλοι οι κατασκευαστές παρόμοιων υλικών έχουν βρει ότι η μοναδική λύση είναι από εδώ ένα σημάντας, που τραβώντας τον φέρνουμε την επιγονατίδα στο ύψος του δικού μας γονάτου κάθε φορά, γιατί οι δύο άνθρωποι ίδιου ύψους και ίδιο διαστάσεων μέσης και λοιπά μπορεί να έχουν σε διαφορετικό σημείο το γόνατο. Είναι από τις τεχνικές δυσχέρειες αυτές. Λοιπόν, αλλά δεν θέλατε τα Stego Pads. Λοιπόν, αυτά είναι συντομία από τα καινούργια υλικά της Legend, και είστε επανειδήν με ακόμα περισσότερες λύσεις και σε ελληνική παραλλαγή πια. Ευχαριστούμε. Καλό υπόλοιπο.